Καλημέρα φίλοι μου, φίλες μου, αγαπημένες μου, αγαπημένοι μου. Καλώς ορίσατε και πάλι. Καινούργια μέρα, Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα, από όλα έχουμε σήμερα. Φανταστικά πράγματα έχουμε σήμερα. Θα ξεκινήσω βέβαια, με βλέπετε με την πετσέτα γιατί έχω λουστεί. Είπα σήμερα το βίντεο να το κάνω με ισιομαλή και όχι με κοτσίδα. Πόσο καιρό θα με βλέπετε με αυτή τη κοτσίδα. Αλλά όταν δεν προλαβαίνεις, απλά κάνεις μια κοτσίδα. Και έχω πλύνει πρόσωπο, έχω κάνει το πρόσωπάκι μου και θα ξεκινήσω να κάνω αυτή τη μάσκα που μου την πήρε δώρο η Αντωνία από τον παλιό νερόμυλο στο βίντεο που πήγαμε στην Κυπαρισία, η οποία είναι μάσκα προσώπου με πράσινο άργυλο, 100% φυσικό. Δεν ξέρω τώρα, είναι καινούργια, βλέπετε, πήραμε και κάμερα, ναι, πλέον επαγγελματικά πράγματα. Και το σαπουνάκι αυτό. Και αυτό το σαπουνάκι, εδώ πρέπει να το δείχνω, εδώ μάλλον, το οποίο είναι φυσικό χειροποίητο σαπούνι με αμυγδαλέλαιο καρυδέλαιο, βιολογικό ελαιόλαδο, γάλα κατσίκας, μέλι, βούτυρο, κακάο, βούτυρο καριτέ. Μοναδικό λέει κατά τις ακμές και τις γύρανσης, λέτε. Θα το χρησιμοποιήσω και αυτό, αλλά επειδή τώρα εγώ ήδη το έχω καθαρίσει το πρόσωπό μου, πάμε να κάνω τη μάσκα. Έχει γίνει έτσι. Κόκαλο. Νομίζω ότι πρέπει σε λίγο να πάω να τη βγάλω. Τι λέτε. Μάλλον. Τώρα με πήρε και η Αντωνία να την περιμένω. Θα έρθει για να φτιάξουμε τα νύχια. Δεν ξέρω πραγματικά τι θα προλάβω να σας δείξω σε αυτό το βίντεο. Κοιτάξτε πώς έχει γίνει εδώ. Και ο λαιμός κάτω. Α, το νίκησα. Και το παιδί μου κέρδισε ζωσλακτέρα. Αγάπη μου. Λοιπόν, πάω να τη βγάλω γιατί νομίζω ότι είναι ok τώρα. Έχει στεγνώσει παντού σε όλα τα σημεία. Συγχωρέστε με αν δεν κοιτάζω σωστά. Είναι λίγο δύσκολο μέχρι να μάθω την κάμερα γιατί τόσο καιρό ήμουν με το κινητό και κάπως το παλεύω δύσκολα με την κάμερα. Οπότε συγχωρέστε με για τυχόν αστοχίες στο βίντεο. Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Πραγματικά. Ούτε να γελάσω δεν μπορώ. Να σας γελάσω. Μα το πέρασε το άλλο. Με τραβάει εδώ πέρα. Μα το πέρασα. Με τραβάει. Βλέπετε εδώ. Φαίνομαι. Όχι, δεν φαίνεσαι. Δεν φαίνεσαι.
Μαλάκι φτιάξαμε, πίνω φώτα, θα μαζέψω μετά το μπάνιο. Τα βλέπετε πως γίνανε. Παιδιά, έχουν μακρύνει πάρα πολύ. Νομίζω ότι το ελαιόλαδο τα βοηθάει πάρα πολύ τα μαλλιά. Σας το έχω ξαναπεί ότι βάζω ελαιόλαδο. Τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα βάζω ελαιόλαδο και τα αφήνω 1-2 μέρες, τα αφήνω στα μαλλιά. Λοιπόν, περιμένω την Αντωνία να έρθει με χαρά, με ανυπομονησία για να κάνουμε και τα νύχια εδώ μου. Εδώ το κορίτσι μας, επιτέλους η Αντωνία. Να φτιάξει και το σούπερ μάρκετ ταυτόχρονα. Μαζί με το σούπερ μάρκετ ήρθα και εγώ βοηθός. Λοιπόν, να η Αντωνία, παιδιά, που είμαστε μαζί στην Κυπαρισία. Ανυπομονώ να δω τι χρώματα μου έχεις φέρει. Εγώ δεν το ήξερα καν ότι κάνει αυτό, ότι το ξέρει. Ούτε καν το ήξερα, το ξέρεις να φτιάχνεις νύχια. Ναι, μάλλον δεν. Και μου το είπε ξαφνικά, γιατί μιλάγαμε στο τηλέφωνο και της είπα ότι δεν βρίσκω ραντεβού για τα νύχια. Ήρθε και το σούπερ μάρκετ. Για πάμε να δούμε τι μας είπε. Μόνο ξέρεις ήδη τι είναι. Θα ξεκινήσω, Αντωνία. Ναι. Από αυτό εδώ που μ' άρεσε, το ψάχνα πάρα πολύ καιρό και το βρήκα. Και μου είπες ότι σ' άρεσε και εσένα σαν ιδέα. Πάρα πολύ. Αν μπορούμε να το δούμε. Όχι. Έχει μέσα το χαρτί αυτό και νομίζω, Αντωνία, ότι θα πρέπει να το φτιάξουμε μόνοι μας. Μία και δύο. Για να δω λίγο κάτι. Αντωνία, εδώ παίρνουν 2 καρφάκια. Βίδες λογικά. Βίδες, ναι. Αυτό. Για να δω, δεν έχει τίποτα λόγο σε το κουτί. Ναι. Μπαίνουν 2 δάκια και γίνεται σκαλίτσα. Κάπως έτσι δηλαδή. Κάπως έτσι μπαίνει. Ωραία δεν είναι. Πολύ. Πολύ. Και πάμε να ανοίξουμε το αυτά που μου άρεσε. Και τώρα θα κάτσουμε. Αυτό είναι καθρέφτες. Αυτό που έλεγα, στο υπροδωμάτιο μας πάνω έχουμε έναν τοίχο που δεν ήξερα τι να βάλω σε αυτό το τοίχο. Λοιπόν, κοίτα όμως τώρα εγώ τι βρήκα, γιατί εγώ είμαι και σκορπιός και είμαι παράξενο παιδί πολύ. Δεν ήθελα να βάλω καδράκια που βάζουν με φωτογραφίες και τέτοια, κάτι με χάλαγε. Και κοίτα τι βρήκα. Βρήκα αυτές τις καθρέφτες. Πολύ ωραίο. Φαίνεται καλά. Ο οποίος πάει έτσι. Πολύ ωραίο. Όμορφο είναι. Πήρα αυτό. Ήθελα να βάλω κάτι σε καθρέφτη, αλλά ήθελα να βάλω κάτι ιδιαίτερο σε καθρέφτη. Πολύ ωραίο. Να μην το έχω δει πάρα πολύ συχνά. Κατάλαβες. Μαμά, θέλει να με φτύσει. Να μην έχει παίξει πάρα πολύ. Αρχικό πήρα. Και πήρα και το μεγάλο, κοίτα. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραίο. Το ένα είναι το μεγάλο και το άλλο είναι το μικρό. Πάρα πολύ ωραία. Όχι, θέλω να δείξω πώς κάθεται το μωρό. Αν το βγάλω. Το μωρό, πάει το μωρό, πέφτει, μια κίνηση είναι. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία είναι, τα βλέπετε. Κάτω στην περιγραφή θα σας βάλω το site που τα πήρα. Και τις τιμές, θα τα δείτε όλα στην περιγραφή. Και βουαλά. Λίγο εδώ. Έλα, ιδιαίτερο, πολύ ιδιαίτερο. Την έφτιαξε, ρε παιδιό. Ναι, αλλά τι είδες, πού είναι ο βίδας. Δεν έχει κάτι σε βίδα. Δεν υπάρχει. Για να σου πω, δες το χαρτί εδώ πέρα. Υπάρχει. Σκάλα μας. Να τες, ναι. Πού τες. Όπα, 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 δεν τα φάμε. Είσαι έτσι, ο Μπουμπής βοηθάει την Αντωνία. Μια σου φέρω την
Και εμάς τώρα. Να φέρω ένα τσαβίδι. Σήμερα θα πάρω καλό μεροκάματο. Να φέρω ένα τσαβίδι. Νύχια, σκάλες, όλα. Να φέρω ένα τσαβίδι. Έτοιμοι. Να φέρω ένα τσαβίδι. Μαρία. Να φέρω. Δεν ξέρω αν κάτι. Ωραία δεν είναι. Λοιπόν, η Αντωνία φύγανε με τα παιδάκια. Γρήγορα, γρήγορα να σας δείξω τι πήρα από το σούπερ μάρκετ, τι μου ήρθε. Οχ, το κεφάλι μου, νοκέφαλος. Πάμε να σας δείξω γρήγορα, γρήγορα. Εδώ. Λοιπόν, για αρχή θα ξεκινήσω από αυτά που ξέρετε πλέον ότι τα αγαπώ. Τα half-half της Life Tea. Τώρα πήρα και τη γεύση λεμόνι, τη δοκίμασα, είναι εξαιρετική. Οπότε τα βρήκα, τα είχε σε προσφορά, τα είχε νομίζω γύρω στα 0,86 λεπτά και τα πήρα. Τυρί κεφαλοτύρι, γιαούρτι 2% total που το τρώμε αρκετά. Ένα lure pack, γιατί υπάρχει και ένα R εδώ που εγώ συνήθως το τρώω. Δημητρίου κρέμα με 2% για κρεμοζελέ. Κρέμε στάμου, που ξέρετε καλά, εντάξει, για το στάμου δεν σας μιλήσω, ξέρετε ότι τον αγαπούμε πολύ εμείς εδώ στην οικογένεια. Χυμός πορτοκάλι 100%, η οικογένεια Χριστοδούλου αρέσει πάρα πολύ στη Μαριλία, πάρα πολύ. Γάλα, Όλυμπος βιολογικό. Εδώ είναι τα μπρέτσελ που τους φτιάχνω, τα οποία είναι έτοιμα, αλλά θέλουν κατάψυξη, τα βάζω στις κατάψυξη κατευθείαν. Εγώ τώρα τα έχω αφήσει λόγω ότι θέλω να το κάνω το βίντεο και έχουν μαλακώσει. Είναι έτοιμα όμως, δηλαδή αν τα αφήσεις μισή ώρα έξω από την κατάψυξη, μπορείς να τα φας. Εγώ βασικά τα βάζω κατάψυξη και όταν τα βγάζω, τα βάζω φούρνο για κάνα πεντάλεπτο και είναι έτοιμα. Και τους αρέσουν πάρα πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ νόστιμα. Εδώ έχουμε αμύτα, πορτοκάλι, βερί κοκομήλο που τους αρέσει και τους πήρε και ένα βύσσινο γιατί το αγαπάνε πάρα πολύ το βύσσινο. Πάμε εδώ, έχουμε ψωμί του τοστ, τυρί και γαλοπούλα, σφουγγαράκια που δεν είχα μου λείπανε, πετσετούλες, microfibre είναι καταπληκτικές, τις χρησιμοποιώ. Αυτό εδώ το μικρούλι. Τώρα δεν ξέρω πως κάνει zoom εδώ πέρα η κάμερα. Α, να το, το V-Poo είναι εξαιρετικό. Το βάζεις στη τουαλέτα και μυρίζει υπέροχα η τουαλέτα. Ζιφ δεν είχα, μου είχε τελειώσει, πήρα δύο. Αυτό εδώ είναι αντιμουχλικό σπρέι και αφρός. Δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει, πρώτη φορά το πήρα, αλλά επειδή εγώ έχω πρόβλημα εδώ στην κουζίνα με την υγρασία και μου έχει βγάλει σαν μούχλα, πήρα να το δοκιμάσω, δεν έχω βρει κάτι άλλο. Αν υπάρχει κάτι άλλο αντίστοιχο, παρακαλώ γράψτε το κάτω στα σχόλια για να το ξέρω, να το μάθω. Σουπλίν, εντάξει, το αγαπώ και αυτό. Καζολίν, μυρίζουν τα ρούχα, τα σπέσια. Βλέπετε, πήρα αρκετά καζολίν, γιατί μπορεί διακοπές να μην πήγαμε, αλλά το πλήσιμο δεν σταματάει. Πήρα φέρι για τα πιάτα, είχε σε προσφορά το Ariel αυτό, τις 75 μεζούρες, οπότε το πήρα. Και ρολό κουζίνας που δεν πήρα τα Kellogg's, τα Classic που μου αρέσουν εμένα και τα τρώω αρκετά. Πήρα αυτά εδώ τα οποία είναι με μαύρη σοκολάτα. Και πήρα και αυτά τα Kellogg's τα οποία είναι crunchy nut λέγονται. Να τα δοκιμάζουν τα μικρά. Αυτά. Και συνεχίζουμε. Και νομίζω ότι σήμερα θα βγει ένα πάρα πολύ ωραίο βλογκάκι από όλη τη διάρκεια. Α, ξέχασα να σας δείξω, μισό λεπτό, γιατί ξέχασα να σας δείξω. Περιμένετε παιδιά, έφτιαξα το σπανακόριζο, το οποίο έγινε καταπληκτικό. Να σας το δείξω εδώ. Μαμά! Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Μαμά. Κοιτάξτε πόσο έμεινε. Μαμά! Θα τα φτιάξουμε τώρα αγάπη μου. Ο Δημήτρης πόσα πιάτα έφαγε σπανακόριζο? Δύο πιάτα έφαγε. Γενικά φάγανε, δόξα σε ο Θεός, τα παιδάκια φάγανε, τους άρεσε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτό το βίντεο σας τα έδειξα όλα. Supermarket haul, morning routine, τα πράγματα που μου ήρθαν από το site για την κρεβατοκάμαρα. Οπότε σας κλείνω εδώ το βιντεάκι. Αυτό, ελπίζω να σας αρέσει. Είναι τραβηγμένο με την καινούρια μας την κάμερα. Θα προσπαθήσω να τη μάθω για να τη διαχειριστώ καλά. Όλα τα άδειξα. Ελπίζω να έχει καλή εικόνα.
Δεν ξέρω, θα δείξει. Φιλάκια πολλά, καλά να περνάτε και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Bye!